Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ντόμινο αρνητικών εξελίξεων στην τουρκική οικονομία αναμένεται να προκαλέσει η χρεοκοπία του τουρκικού γίγαντα της τηλεφωνίας Turk Telekom. Ο αντίστοιχος ΟΤΕ δηλαδή της γειτονικής χώρας κατέρευσε σαν πύργος μετά τις πιέσεις που δέχθηκε η τουρκική οικονομία και την κατρακύλα της λίρας. Η Turk Telekom οδηγήθηκε στη χρεοκοπία υπό το βάρος των δανείων της, τα οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει. Το ποσό του ανοίγματος προς τις τράπεζες άγγιζε τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με συνέπεια η διοίκηση της εταιρείας να περιέλθει στην κατοχή των τουρκικών τραπεζών. Η είδηση της χρεοκοπίας μιας τόσο μεγάλης και ιστορικής εταιρείας προκάλεσε πανικό σε μια μεγάλη λίστα εταιριών, οι οποίες ακολουθούν την ίδια τακτική με την Turk Telekom, καθώς εισπράττουν σε τουρκική λίρα και αποπληρώνουν σε ή ευρώ τα δάνειά τους. Την ίδια στιγμή η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί σε ποσοστό 70% με τον Ταγί Περτογάν να βρίσκεται σε δεινή θέση. Türkiye güçlendikçe, karşı karşıya kaldığımız sorunların, uğradığımız saldırıların çapı da büyüyor. Yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de Στο έλεος των διεθνών χρηματαγορών βρίσκονται το τελευταίο καιρό οι οικονομίες της Τουρκίας και της Αργεντινής, οι οποίες παρουσιάζουν τρομερές ομοιότητες αλλά και διαφορές την ίδια ώρα. Εκπρόσωποι και των δύο αναδυόμενων αγορών έβλεπαν την οικονομία τους να πηγαίνει σχετικά καλά τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αριθμούς. Στην Τουρκία, η τεράστια ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα έδωσε δουλειές σε μια οικονομική άνθηση που χάρισε αυτοπεποίθηση στον Ερντογάν. Η τουρκική λίρα έχει χάσει πάνω από 30% της αξίας της από την αρχή του έτους έναντι του αμερικανικού δολαρίου, αλλά ο Ερντογάν δεν δίνει το πράσινο φως για την άνοδο των επιτοκίων. Σημειώνεται πως η Turk Telekom εισπράττει τουρκικές λίρες ενώ πληρώνει σε συνάλλαγμα τα δάνειά της. Μετά τη διολίσθηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου σε ποσοστό άνω του 40% μέσα στο 2018, οικονομικοί αναλυτές σημειώνουν πως η εξέλιξη αυτή ήταν απλώς θέμα χρόνου να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, η είδηση έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα με το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας να αποφασίζει άρον-άρον τη μεταβίβαση του 55% των μετοχών της Turk Telekom σε κοινοπραξία των πιστωτριών τραπεζών. Ενδεικτικά, η Akbank είχε χορηγήσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, η Guarantee 1 δισεκατομμύριο δολάρια και η Isbank 500 εκατομμύρια δολάρια. Ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Erkan Kilimci, πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση αυτή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Λοιπόν, καλησπέριζω τον Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη στο στούντιο ειδήσεων του Blue Sky. Και Παναγιώτη, είναι πολύ ανησυχητική αυτή η εξέλιξη εδώ στη γειτονιά μας. Βέβαια, μια εξέλιξη η οποία δεν ανησυχεί μόνο τη γειτονιά μας, αλλά γενικότερα την Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, την παγκόσμια οικονομία. Ναι, είναι, θα έλεγα, μια αιστεία όπου μπορεί να δούμε ένα κράχ να εξελίσσεται εντός του επόμενου μήνα. Είναι και πάντα ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος είναι μήνες που ευνοούν στις διεθνείς αγορές τέτοιες εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι, όπως έχουμε πει, η Τουρκία έχει να αποπληρώσει στα μέσα του 2019 έναν όγκο 170 δις δολαρίων, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποπληρώσει με τις τρέχουσες συνθήκες, διότι δεν μπορεί να δανειστεί, και αυτό γιατί το δολάριο έχει ανέβει πολύ έναντι της τουρκικής λίρας, η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί. Σήμερα κρατήθηκε στα επίπεδα του 1 δολάριο 6,5 με 6,6 τουρκικές λίρες, για να εξηγούμε πώς είναι η ισοτιμία. Mm-hmm. Ήταν 1 προς 3,3,5, πήγε 1 προς 6,5 και ο φόβος είναι ότι θα ξεπεράσει το 1 προς 7. Άρα λοιπόν εδώ το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γι' αυτό και χρεοκοπούν μεγάλες τουρκικές εταιρείες όπως η Turk Telekom. Άλλες έχουν φοβερό πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή να αποπληρώσουν, δεν μπορούν να δανειστούν, γιατί εισπράττουν σε τουρκικό νόμισμα και έχουν δανειστεί σε δολάρια. Να πούμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες έχουν δανείσει τις μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις με 250 δις δολάρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι και πολλές ισπανικές σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο το οποίο υπάρχει. Τα funds βεβαίως, τα κερδοσκοπικά που έχουν μυριστεί αυτό το αίμα, επιτίθενται κατά του τουρκικού νομίσματος. Παράλληλα υπάρχει ένα γενικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με άλλες αιστείες
μόλυνση της παγκόσμιας οικονομίας όπως είναι η Αργεντινή, όπου παρά το γεγονός ότι ανέβηκαν τα επιτόκια στο 60%, το πέσο συνέχισε να πέφτει σήμερα. Η Ιταλία είναι μια άλλη υπόθεση, η οποία όμως είναι ένας κίνδυνος που μπορεί να συμβεί στον πυρήνα της Ευρωζώνης και να μας ξαναφέρει πάλι σε καταστάσεις κρίσης χρέους. Άρα, αυτό το οποίο εδώ έχουμε να πούμε είναι ότι πάμε πιθανώς σε μια κορύφωση του δράματος στο επόμενο διάστημα, και αυτό το οποίο έχει βγει πριν από λίγο από έναν αναλυτικό διεθνούς φήμης, το Capital Economics, είναι ότι θα υπάρξει νέο sell-off, για να το πούμε έτσι, στην Τούρκη Λίρα τη Δευτέρα. Μάλιστα. Κατά την άποψή σου, και επειδή εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τα οικονομικά, πώς θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η γειτονική Τουρκία? Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, γιατί βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό τη Λίρα να κατρακυλάει, και βλέπουμε ότι ένας κολοσσός της χώρας ουσιαστικά κατέρευσε. Εντάξει, το πολιτικό πρόβλημα είναι εκεί. Είναι πόσο αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή επιτίθενται θα συνδυάζονται με το στόχο που ενδεχομένως υπάρχει να πιεστεί ο Ερντογάν μέχρι τέλους. Ο Ερντογάν έχει αντιδράσει. Είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα περνάει από κάποια πολιτικά deal στα οποία δεν είναι όριμα να γίνουν, και βλέπουμε ότι η αμερικάνικη πλευρά συνέχεια προειδοποιεί. Ο Τραμπ λέει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια προσέγγιση με τους Γερμανούς. Και εκεί, σε σχέση και με τα ενεργειακά, στα οποία οι Γερμανοί έχουν πάντα μια σχέση με τους Ρώσους, και βεβαίως τη σχέση των Τούρκων με τους Ρώσους, μπορεί να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο το οποίο όμως δύσκολα θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, ανακούφιση. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο Ερντογάν ακόμα δείχνει ότι θέλει να το παλέψει, θα το πάει μακριά, και νομίζω ότι ακόμα μπορεί να δούμε πάρα πολύ αίμα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο συνθηκολόγησης ή έβρεσης μιας συμφωνίας. Μάλιστα. Και αυτό πόσο επηρεάζει εμάς εδώ άμεσα? Ναι. Εμείς εδώ τώρα αυτό το οποίο εισπράττουμε είναι ένα κακό περιβάλλον. Δεν μπορεί να γίνει έξοδος αγορές. Ανέβηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων στο 4,40. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, και πιθανώς να μην υπάρξει μέχρι το νέο έτος, και πιθανώς να μην υπάρξει ακόμα και μέχρι τις εκλογές. Δεν υπάρχει ανάγκη βέβαια, υπάρχουν κάποια κεφάλαια. Δεν είναι καλό αυτό όμως συνολικά για το επόμενο στάδιο της οικονομίας. Και εκείνο το οποίο έχουμε όμως από την άλλη πλευρά είναι ότι όσο χειροτερεύει η κατάσταση στην Τουρκία, τόσο η Ελλάδα ανακτά το πλεονέκτημα να γίνει μια χώρα πρώτης ταχύτητας για το ενδιαφέρον των ΗΠΑ. Θα δούμε και πολλά πράγματα στον επιχειρηματικό τομέα που έχουν σχεδιαστεί για τη ΔΕΘ. Σίγουρα αυτό έχει και μια θετική, πολύ θετική πλευρά για την ελληνική, για την χώρα μας, η οποία μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε και ένα καλοκαίρι όπου θα εμφανιζόταν ο Ερντογάν να κάνει θερμά επεισόδια και πολλές κινήσεις στο Αιγαίο. Δεν έκανε τίποτα, κυρίως διότι έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έτσι. Εάν μιλάς για επενδύσεις που ενδεχομένως να βοηθήσει αυτό το κλίμα όσον αφορά την Ελλάδα να γίνουν εδώ, θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πριν έρθουν οι επενδυτές, γιατί βλέπουμε αντί να έρχονται φέτος. Δεν θα γίνουν επενδύσεις, απλώς θα αναβαθμιστούμε σαν χώρα πρώτου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ. Επενδύσεις στο επενδυτικό κλίμα δεν το βοηθάνε. Αυτή η αστάθεια είναι μια αστάθεια η οποία μεταδίδεται. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στη μεταμνημονιακή εποχή έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια, βασικός στόχος είναι η στήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη, της κοινωνικής πλειοψηφίας που σήκωσε το βάρος για την παραμονή της χώρας στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, και πρόσθεσε πως έχει κλείσει ο κύκλος της Επιτροπίας των Μειώσεων και των Περικοπών, λέγοντας ότι θα ανοίξει τώρα ο κύκλος των ελαφρύνσεων. Τις νέες και τους νέους υπουργούς καλωσόρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα σταθερότητας στην οικονομία, λέγοντας ότι τα οικονομικά προβλήματα και οι αναταράξεις σε Ιταλία, Τουρκία και Αργεντινή, οι εξωγενείς δηλαδή παράγοντες, δεν μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ανασύνταξης της χώρας. Έχει κλείσει ο κύκλος της Επιτροπίας
ο κύκλος των μειώσεων και των περικοπών. Και μπορεί πλέον να ανοίξει ο κύκλος των αναγκαίων ελαφρύνσεων, των πολιτικών κοινωνικής στήριξης, ο ενάρετος κύκλος της δίκαιης ανάπτυξης. Πάντοτε, βεβαίως, με σύνεση και σοφροσύνη. Χωρίς να επαναλάβουμε τα μεγάλα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στην μνημονιακή περιπέτεια αλλά και την παρακμή. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ακόμη ότι η έξοδος της χώρας από το μνημόνιο γεμίζει τον ελληνικό λαό με προσδοκίες για βελτίωση των συνθήκων ζωής, για μια καλύτερη καθημερινότητα και ανακούφιση από τα βάρη και την αγωνία της μνημονιακής εποχής. Έθεσε μάλιστα ως πρώτη προτεραιότητα τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ρύθμιση της αγοράς εργασίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ήδη οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχουν επανέλθει, η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας έχει μειωθεί. Όμως έχουμε ακόμη μπροστά μας πολλή δουλειά για να καταπολεμήσουμε την παθογένεια της μαύρης εργασίας, που όχι μόνο εξαθλιώνει τους μισθωτούς, αλλά δημιουργεί και όρους αθέμητου ανταγωνισμού και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την καινοτομία. Την ίδια στιγμή όμως οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε ότι η προϋπόθεση για την ανάκτηση της εργασίας στη χώρα μας, που είναι ο βασικός μας στόχος, προϋπόθεση για την ανάκτηση της εργασίας είναι η δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος. Είναι η διοικητική αποτελεσματικότητα. Είναι η καταπολέμηση των εστιών διαφθοράς στον διοικητικό μηχανισμό που λειτουργούν αποτρεπτικά για επενδύσεις είτε ξένες είτε ελληνικές. Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε ότι οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση πρέπει να συνεχιστούν και να επιταχυνθούν. Όλες αυτές δεν είναι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων, είπε. Αντιθέτως, είναι μεταρρυθμίσεις δικές μας, είναι μεταρρυθμίσεις που αν είχαν γίνει πριν τα μνημόνια, ίσως και να αποφεύγαμε ή να μην πληρώναμε τόσο βαρύ τίμημα. Και σε τελική ανάλυση πρόσθεσε, είναι μεταρρυθμίσεις που μόνο εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μεταρρυθμίσεις κομβικής σημασίας για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, όπως για παράδειγμα το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, το περιουσιολόγιο, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας στα δημόσια έργα και στις προμήθειες. Όλες αυτές δεν είναι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων. Αντιθέτως, είναι μεταρρυθμίσεις δικές μας. Είναι μεταρρυθμίσεις που αν είχαν γίνει πριν τα μνημόνια, ίσως και να τα αποφεύγαμε. Ή έστω να μην πληρώναμε τόσο βαρύ τίμημα. Και σε τελική ανάλυση, είναι μεταρρυθμίσεις που μόνο εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε. Γιατί τις πιστεύουμε, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις διαπλοκής με κατεστημένα συμφέροντα, γιατί είμαστε αξιόπιστοι σε ό,τι αφορά τις προθέσεις μας στην ελληνική κοινωνία και άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ευρύτερης κοινωνικής συνένεσης σε αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τους υπουργούς να εργαστούν με σχέδιο για τη μεταμνημονιακή προοπτική και την αναγέννηση της πατρίδας. Με συνέστηση της ευθύνης, να στηρίξουμε, είπε, τώρα που μπορούμε, όσους σήκωσαν δυσανάλογα βάρη και με το ηθικό πλεονέκτημα της σεμνότητας και της ετοιμότητας. Στην βαριά καθημερινότητά μας, πρέπει πάντοτε να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι δίνουμε εξετάσεις καθημερινά. Εξετάσεις αποτελεσματικότητας, αλλά και εξετάσεις ευπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας και κατανόησης, εξετάσεις, θα έλεγα, ηθικής και πολιτικής ποιότητας. Και εξεταστής και κριτής μας δεν είναι άλλος από τον ελληνικό λαό. Από τους ανθρώπους του μόχθου και της δουλειάς, χάρη στους οποίους βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Αλαζονικές συμπεριφορές, κλειστές πόρτες και κλειστά αυτιά, αίσθηση αυτάρκειας, άρνηση συντονισμού, προσωπικές στρατηγικές,
Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά των υπουργών και των κυβερνήσεων που χρεοκόπησαν τη χώρα. Δεν έχουν θέση στη δική μας κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική μνήα στην ανάγκη συνέχισης και διασφάλισης μιας σταθερής εξωτερικής πολιτικής, ώστε, όπως σημείωσε, να παραμείνουμε παράγοντας σταθερότητα στην περιοχή, να διαχειριστούμε την προσφυγική κρίση και να επιδιώξουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το καλάθι της ΔΕΘ για την κυβέρνηση, ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να περιγράφει ουσιαστικά αυτά τα οποία θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ την ερχόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Να πούμε, Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε λιγάκι από κάποια πράγματα τα οποία βέβαια ήταν γνωστά, σήμερα τα επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε καταρχήν αυτό που αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπε, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και αυτό φαίνεται ότι, έτσι όπως το επαναλαμβάνει και το θέτει, είναι κάτι το οποίο είναι αυτό στο οποίο θα βασιστεί ένα μέρος της προεκλογικής ατζέντας της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον βγήκαμε από τα μνημόνια θα αναζητηθούν οι νομικές φόρμουλες ώστε οι επιχειρησιακές συμβάσεις να ενταχθούν πλέον στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα σημαίνει ότι πάμε σε ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε προθύστερα. Πριν από τα μνημόνια δηλαδή. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ήδη και κινητοποίηση των συνδικάτων σε αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο στόχος είναι πλέον να υπάρξουν αυτές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση του κατώτατου μισθού, και αυτό γιατί ο κατώτατος μισθός επηρεάζει όλη τη βαθμίδα των μισθών αντίστοιχα, και ασφαλώς είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την κυβέρνηση, διότι θα μπορεί να πει ότι εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο των μνημονίων και είμαστε εμείς που οδηγούμε και ενδιαφερόμαστε και προωθούμε την αύξηση των μισθών και την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων που μεγιστοποιούν τα δικαιώματα των εργαζομένων διαπραγματεύσεις όπως ήταν και πριν, σε σχέση με άλλους οι οποίοι τα κατήργησαν. Ερώτηση τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει σε αυτή τη χρονική φάση που βρίσκεται η χώρα, που έχει την εποπτεία, που έχει την αυστηρή επιτήρηση, που είναι τραυματισμένη από όλα αυτά τα μνημόνια, που έχει πολύ υψηλή φορολογία, που έχει πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη, δηλαδή οι εργαζόμενοι να δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις και να μην απολυθεί κανείς? Ναι, αυτό είναι ένα σύνθετο νομικό θέμα για το οποίο υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προεργασία. Διότι όπως είδαμε την περασμένη Κυριακή, υπήρχαν δηλώσεις και της Αχτσιόγλου, που είναι η αρμόδια υπουργός, ναι, για τρεις συγκεκριμένους κλάδους. Κλάδους, ναι. Αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορούμε ακόμα να το απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση, για να το προσπαθεί τόσο πολύ, σημαίνει ότι έχει χαρτιά για να υλοποιήσει έστω σε κάποιους κλάδους την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πολιτικές οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν και ένα ισχυρό χαρτί της. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι η προεργασία υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις και από τις Βρυξέλλες. Θα δούμε όμως σε ποιο επίπεδο και πώς θα εξελιχθούν. Κυρίως όμως εδώ πέρα το ζήτημα έχει δύο πλευρές. Μία πλευρά έχει να κάνει το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμες για να μπορέσουν να σηκώσουν ένα σηκώσουν βάρος, τέτοια βάρη όταν η ζήτηση παραμένει στο εσωτερικό τουλάχιστον επίπεδο χαμηλή, δεν υπάρχει αυτότητα στην αγορά. Μην γελιόμαστε, τα πράγματα ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολα και άρα μπορεί να έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις αρνητικές, δηλαδή να υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα έχουν να κάνουν με θέματα απασχόλησης για άλλους εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει σιγά σιγά να αυξηθεί η ζήτηση και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη, διότι αυτή παραμένει η βάση ελληνικής οικονομίας. Συμφωνώ. Και αυτό ενδιαφέρει το μέσο πολίτη.
Τον δεν ενδιαφέρει μόνο το μέσο πολίτη να μπορεί να αγοράζει, ενδιαφέρει και τον μέσο επιχειρηματία να μπορεί να βρει αγοραστή για να του πουλήσει τα προϊόντα του. Και κατά τη δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, οι μνημονιακές κατευθύνσεις σε αυτή την πολιτική που εφάρμοσαν είχαν λάθη, δημιούργησαν τεράστιες υφέσεις, δημιούργησαν επιπτώσεις οι οποίες έχουν τραυματίσει και την οικονομία και σίγουρα δεν μπορούσε να γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο ο αναπροσανατολισμός προς εξαγωγική κατεύθυνση που ακόμα για την Ελλάδα παραμένει περιορισμένος και κυρίως το σκάσιμο της φούσκας με όλα αυτά τα οποία είδαμε πριν το 2010. Το ζήτημα είναι να γίνουν όλα συνδυαστικά, δηλαδή να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αυτό είναι ένα όμως είναι κάτι πολύ μακροπρόθεσμο και κάτι το οποίο δεν θα γίνει άμεσα. Θα πάρει χρόνια, έχει πάρα πολύ δρόμο για να γίνει, όμως προφανώς πολιτικά για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό θα είναι σοβαρό πολιτικό στίγμα εάν μπορέσει αυτή τη στιγμή να πετύχει αυξήσεις των κατωτάτων των μισθών και γενικά αυξήσεις μισθών όταν τόσα χρόνια υπάρχει μια αντίστροφη κατάσταση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι δεν έκανε αναφορά στο θέμα των συντάξεων σήμερα ούτε και αυτό το θέμα δεν συζητήθηκε. Δεν υπάρχει αναφορά στους συντάξεων και υπάρχει μια πληροφορία που βλέπω στο πρώτο θέμα GR που λέει ότι από τις Βρυξέλλες δεν έχει συζητηθεί ακόμα το θέμα των συντάξεων. Όμως για να υπάρχει αυτή η πληροφορία σημαίνει ότι υπάρχει θέμα συντάξεων. Ότι πρόκειται να συζητηθεί θέμα συντάξεων με τους εταίρους πιστωτές και τους εποπτεύοντες. Ότι παραμένει ανοιχτό, ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα των συντάξεων. Ότι, δεν, ότι μπορεί να πάρει την πολυπόθητη αναβολή. Ότι μπορεί να δούμε με κάποιους τρόπους πολύ μικρές έως ελάχιστες μειώσεις των συντάξεων ή και μηδενικές για ορισμένους τελικά τον Ιανουάριο αντί να υπάρξουν οι μειώσεις οι οποίες έχουν προαναγγελθεί. Πάντως, αυτό που τον, θα το δούμε και στη συνέχεια που κατηγορεί η αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι επιμένει, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή υπόσχεται πράγματα τα οποία στο τέλος δεν θα υλοποιήσει. Ναι. Δηλαδή μία επαναλαμβάνει με δύο λόγια αυτά που είχε επίσης προηγούμενος. Εγώ από αυτά που άκουσα πάντως ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε για τις δημόσιες συμβάσεις. Ναι. Και για τα έργα. Νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα, ότι αυτός ο τομέας είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας. Οι δημόσιες συμβάσεις, τα έργα που έχουν να κάνουν με τις κρατικές δαπάνες, τα δώρα σε κρατικοδίου τους επιχειρηματίες, τα οποία δυστυχώς στις προηγούμενες δεκαετίες κατά κόρον έγιναν. Αν το κράτος κατορθώσει να εξοικονομήσει, να μην πληρώνει κρατικοδίο τους επιχειρηματίες οι οποίοι κάναν δισεκατομμύρια περιουσίες και τα έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά να μην υπάρχουν και αυτές οι διαπλοκές οι οποίες μέσω των μέσων ενημέρωσης κατ' ουσίαν τι κάνανε, χειραγώγησαν την πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάει και ο μέσος πολίτης και ο μέσος επιχειρηματίας και εκείνος ο οποίος θέλει να υπάρξει μια ελληνική οικονομία στην οποία αξιοκρατικά πλέον αναδεικνύονται εκείνοι που είναι ικανοί και μπορούν. Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στο Δελτίο. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Πλησιάζει και η ΔΕΘ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις αντιδράσεις που υπήρξαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το θράσος του είναι πραγματικά απίθμενο, σχολίασε η Μαρία Σπυράκη, ενώ η Φόφη Γεννηματά τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε ρεσιτάλ πολιτικού αμοραλισμού. Για ψεύτικες υποσχέσεις κατηγόρησαν τον Πρωθυπουργό τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο χρόνος του κυρίου Τσίπρα τελείωσε, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού και πρόσθεσε: Το θράσος του κυρίου Τσίπρα είναι πραγματικά απίθμενο. Το θράσος του κυρίου Τσίπρα είναι πραγματικά απίθμενο. Ο Πρωθυπουργός των Φόρων που διέλυσε τη μεσαία τάξη και φτωχοποίησε όλους τους Έλληνες. Ο άνθρωπος που με τις ιδεολειψίες του γέμισε με ανασφάλεια τους πολίτες και βάζει σε κίνδυνο ακόμη και τα εθνικά συμφέροντα, ανέβασε άλλη μία παράσταση με τίτλο «Από σήμερα παριστάνω ότι κυβερνώ». Τον ενημερώνουμε ότι το μόνο κοινό που έχει απομείνει να τον παρακολουθεί είναι οι υπουργοί του. Όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες έχουν καταλάβει ότι ο χρόνος του κυρίου Τσίπρα απλά τελείωσε. Οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν καμία προσδοκία από την κυβέρνηση, σχολίασε αιχμηρά η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Ο κύριος Τσίπρας είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Συμβούλιο ήταν πάλι αλλού. Για ποια προστασία των αδύναμων μιλάτε, κύριε Τσίπρα, όταν 35.000 παιδιά μένουν σήμερα εκτός βρεφών ηπιακών σταθμών, όταν η καθημερινότητα των πολιτών επιδεινώνεται συνεχώς, όσο για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις σας, μόνο σαν απειλή ακούγονται. Δεν μπορεί να περιμένουν τίποτε θετικό από εσάς οι πολίτες. Τελειώσατε, πρόσθεσε η κυρία Γεννηματά. Ο κύριος Τσίπρα στην ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου έδωσε ρεσιτάλ πολιτικού αμοραλισμού, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημάρ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Οι πραγματικές διαβεβαιώσεις του κυρίου Τσίπρα δεν αφορούν το λαό, αλλά τους εταίρους του σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως και την εγχώρια ολιγαρχία, που ζητάει από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής τη μεταμνημονιακή περίοδο. Γι' αυτό εμφανίστηκε βασιλικότερος του βασιλέως, αφού ο πραγματικός καυγάς του με τη Νέα Δημοκρατία αφορά στο ποιος είναι πιο ικανός να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που τσακίζουν τα δικαιώματα των πολλών για τα κέρδη των λίγων, αναφέρει σχόλιο του ΚΚΕ για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας απαγγέλει το νέο προεκλογικό του πρόγραμμα που περιλαμβάνει υποσχέσεις για όλους. Όμως ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχουν πια παρελθόν και όλοι ξέρουν την αξία όσων τάζει, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ποταμιού, Δημήτρης Τσιόδρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι στα 3,5 χρόνια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αναπαράγονται όλες οι παθογένειες που κατονόμασε ο κύριος Τσίπρας. Αλαζονία, ψεύτικες υποσχέσεις, έλλειψη σχεδίου, πελατειακές σχέσεις, διαπλοκή. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν ξέχασε τον παλιό κακό του εαυτό. Με τα θά και τα ψέματα κέρδισε την εξουσία. Με τις υποσχέσεις και τα ρουσφέτια προσπαθεί να κερδίσει λίγο ακόμη πολιτικό χρόνο, σχολίασε η Ένωση Κεντρώων. Ο λαός όμως δεν ξεχνά και θα τιμωρήσει αυστηρά αυτές τις πολιτικές πολύ σύντομα, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να ψεύδεται ασυστόλος, ψεύδεται όταν λέει ότι πέρασε η εποχή της Επιτροπίας, αφού ως γνωστόν με δική του ευθύνη η πατρίδα μας είναι δέσμια των δανειστών έως το 2060, σχολίασε ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Ψεύδεται χωρίς εδώ όταν λέει ότι ο ελληνικός λαός βλέπει με ελπίδα το μέλλον του, πρόσθεσε. Τον διαψεύδουν όλες οι πολιτικές έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία βλέπουν με απεσιοδοξία τις ημέρες που έρχονται. Σε απόγνωση είναι χιλιάδες γονείς μετά και την επίσημη παραδοχή ότι οι 35.000 παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών. Το τοπίο ωστόσο παραμένει θολό, καθώς σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑ, εκτός παιδικών σταθμών θα μείνουν 15 με 16.000 παιδιά. Το θέμα αποτελεί νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για ψεύτικες υποσχέσεις και για παιχνίδι με την αγωνία που βιώνουν χιλιάδες γονείς για να βρουν μια θέση σε κάποιο παιδικό σταθμό φέτος. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η παραδοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας ότι περίπου 35.000 παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών, που έρχεται σε αντιδιαστολή με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός. Μια ψεύτικη υπόσχεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις όχι μόνο των αρμοδίων υπουργών, αλλά ακόμη και του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας παραδέχτηκε ότι 35.000 παιδιά θα μείνουν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανό Φωτίου, χαρακτήρισε το πρόβλημα αντικειμενικό, γιατί δεν έχουμε, όπως λέει, βρεφονηπιακούς σταθμούς σε ορισμένες περιοχές. Είναι σημάνες, όλες, ναι, που θα βρουν θέση να πάνε τα παιδιά τους, εμείς θα τους δώσουμε βάουτσερ. Mm-hmm. Όλες. Το Σεπτέμβρη. Ναι. Άρα να μην ανησυχεί κανείς. Θα βρουν όμως και κάποια υπουργεία θέσεις. Τώρα θα έρθω και σε, ναι, αυτό. 110.000, είπε ο Γενικός, δώσαμε πέρυσι βάουτσερ. Mm-hmm. Ναι. Φέτος θα δώσουμε όσες έρθουν και 120 να έρθουν, θα τα δώσουμε. Η τομεάρχης παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς εσωτερικών και εργασίας. Το κίνημα αλλαγής κάνει λόγο για εγκληματική παράληψη, ενώ την κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς, καθώς και το αίτημα να ενταχθούν όλα τα παιδιά σε αυτούς, είχε καταθέσει σε σχετική ερώτηση στη Βουλή στις 21 Αυγούστου το ΚΚΕ, που μίλησε για κυβερνητικά παραμύθια στο θέμα των παιδικών σταθμών. Αφού άφησε 35.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, αφού 35.000 οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι,
Και γι' αυτό έκαναν και την αίτηση για τον παιδικό σταθμό. Διαφορετικά δεν θα την έκαναν. Αφού το έκανε τώρα αυτό, τώρα εκ των υστέρων ο κύριος Τσίπρας αναμένεται σήμερα να εξαγγείλει το δικό μας πρόγραμμα. Η απάντηση είναι. Είναι πληροφόρηση. Η απάντηση είναι ούτε μπορούν, ούτε ξέρουν, ούτε θέλουν. Τα βάουτσερ που είναι. Είτε πας το παιδί σου στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό, είτε πας το παιδί σου στο δημόσιο παιδικό σταθμό, το βάουτσερ ισχύει. Αυτό η κυβέρνηση φοβάμαι ότι δεν χειρίστηκε με το σωστό τρόπο τα βάουτσερ. Δεν διοχετεύτηκαν τα βάουτσερ εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν ανάγκες. Ας το κάνει τώρα. Περί τις 15 με 16.000 παιδιά θα μείνουν τελικά εκτός βρεφονηπιακών σταθμών κατά τη φετινή χρονιά, δήλωσε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος. Πρόκειται να διανεμηθούν στο τέλος της διαδικασίας, όπως είπε, τουλάχιστον 125 με 126 χιλιάδες βάουτσερ. Όπως είπε, η διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται τον Ιούλιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο. Έτσι, τον τελικό αριθμό των δικαιούχων βάουτσερ θα το γνωρίζουμε στο τέλος Σεπτεμβρίου. Άρα τότε θα ξέρουμε και πόσα παιδιά θα γίνουν δεκτά από τους σταθμούς, διευκρίνησε. Είναι 47.000 τα παιδιά που δεν πήραν βάουτσερ στην πρώτη κατανομή που έληξε τέλη Ιουλίου. Θα έχουν όμως μια δεύτερη ευκαιρία, τέλος Σεπτέμβρη, όπου θα κληθούν όλες οι μητέρες, οι ενδιαφερόμενες που έχουν πλήρεις φακέλους, να καταθέσουν αίτηση με την προσθήκη όμως ότι θα πρέπει να έχουν βρει και μια θέση ήδη σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Την περσινή χρονιά 10.000 βάουτσερ άλλαξαν χέρια γιατί δεν υπήρχαν οι αναγκαίες δομές ανά τη χώρα. Μετά τον Νικολά Ντιμητρόφ ήταν η σειρά του Ζόραν Ζάεφ να μιλήσει για μια ευρωπαϊκή Μακεδονία αυτή τη φορά, καλώντας τους Σκοπιανούς συμπατριώτες του να στηρίξουν το δημοψήφισμα της 30 Σεπτεμβρίου για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι προκλήσεις των αξιωματούχων του γειτονικού κρατηδίου έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία στρέφει τα βέλη της προς την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία το μεθεπόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εγγενείων της ΔΕΘ. Συλλαλητήριο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών διοργανώνουν στις 8 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εγγενείων της ΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι Παμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και οι Επιτροπές Αγώνα για τη Μακεδονία, που τον περασμένο Ιούλιο διοργάνωσαν περισσότερα από 70 συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Το συλλαλητήριο, χωρίς εξέδρες και ομιλητές, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί στις 7 έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης της ΔΕΘ, με νωρίτερη προσυγκέντρωση στο Λευκό Πύργο, με στόχο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για τη συμφωνία που χαρίζει ονομασία, εθνότητα και γλώσσα στα Σκόπια. Και ευελπιστούμε στις 8 του μηνός. Θα έχετε κάτι αντίστοιχο, με μια συναυλία συλλαλητήριο ορόσημο με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη εδώ από την πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να δώσουμε το μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση, αν και έχει πέσει πολύ νερό πλέον. Θα συναντηθείτε με τις άλλες. Λάδι στη φωτιά έριξαν οι δηλώσεις του Σκοπιανού Υπουργού Εξωτερικών Νικολά Ντιμητρόφ στο Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίος απαντώντας σε Έλληνες ευρωβουλευτές, δήλωσε Μακεδόνας που μιλά τη μακεδονική γλώσσα. I am a Macedonian. I was asked when the agreement enters into force, my country will be called the Republic of North Macedonia. We will be Macedonians who speak the Macedonian language, recognizing that in Greece the term Macedonia denotes different meanings. Την ίδια στιγμή τη βεβαιότητά του ότι το ποσοστό των πολιτών που θα ψηφίσει υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών θα είναι μεγάλο, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ κατά την έναρξη της πολιτικής καμπάνιας που θα οδηγήσει στις κάλπες για το δημοψήφισμα της 30 Σεπτεμβρίου. Ξέρω και κατανοώ τις ενστάσεις τους για τη συμφωνία με την Ελλάδα, αλλά σας διαβεβαιώ για άλλη μια φορά ότι αν αφήσουμε το χρόνο να περάσει, κανείς δεν εγγυάται ότι θα επιτευχθεί μια καλύτερη συμφωνία. Η συμφωνία είναι δίκαιη και εγγυάται την ευρωπαϊκή μας πορεία, είπε ο Ζόραν Ζάεφ. Πήγε ο Δημητρόφ στην Ευρωβουλή και είπε: είμαι Μακεδόνας, μιλάμε τα μακεδονικά και μετά τη συμφωνία θα τα αναγνωρίζει και όλη η Ευρώπη. Και είδα χθες τον Ζάεφ να λέει: πάμε για την ευρωπαϊκή Μακεδονία. Όλοι μαζί μας δουλεύουν. Ο Δημητρόφ στην Ευρωβουλή,
Μακεδόνας, μακεδονική γλώσσα. Ο Ζάεφ, η Ευρωπαϊκή Μακεδονία, ο Καμένος δίθεν αντιδρά, η Παπακώστα ψηφίζει και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ζάεφ, προσπαθώντας να πείσει το λαό των Σκοπίων να ψηφίσει στις 30 Σεπτεμβρίου υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, ξέχασε για μία ακόμη φορά τον τοπικό προσδιορισμό Βόρεια και έκανε λόγο για μια Ευρωπαϊκή Μακεδονία. Ο κ. Καμένος, διεθνώς, που πάει στο ΝΑΤΟ και υπονομεύει και λέει ότι είμαι τελείως αντίθετος με την πολιτική του Υπουργού των Εξωτερικών της κυβέρνησής του. Στην ίδια κυβέρνηση είναι ο κ. Καμένος, ο κ. Κοτζιάς και ο κ. Τσίπρας. Και ο κ. Καμένος κράτησε την κυβέρνηση αυτή, κράτησε το χέρι του κ. Τσίπρα για να υπογράψει τη συμφωνία στις Πρέσπες. Είναι μια συμφωνία κακή. Επομένως δεν ψηφίσετε στη Βουλή αν έρθει. Όχι βέβαια. Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί στα Σκόπια η είδηση ότι ο πρόεδρος Γιώργη Ιβάνοφ δεν θα βρεθεί στην κάλπη του δημοψηφίσματος για να ταχθεί υπέρ ή κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς εκείνο το διάστημα θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ρωγμές σε κατοικίες, κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων στο οδόστρωμα έχουν καταγραφεί κυρίως στο Δήμο Αργυθέας μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε σήμερα το πρωί τη Θεσσαλία. Η δόνηση ήταν μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 10 και 12 λεπτά το πρωί, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας. Το επίκεντρό της εντοπίζεται σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε απόσταση 31 χιλιόμετρων νότια-νοτιοδυτικά από την πόλη των Τρικάλων στο χωριό Νεοχώρη, στη λίμνη Πλαστήρα, στα σύνορα των Τρικάλων με την Καρδίτσα. Την καταγραφή των ζημιών σε κτίρια μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, ξεκίνησε ο Δήμος Πύλης προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Το Δημαρχείο στην κυριολεξία ταρακουνήθηκε πάνω κάτω, μάλλον ήταν τεκτονικός ο σεισμός, δημιούργησε έναν πανικό, θα μπορούσα να πω. Αμέσως εκενώθηκε και βέβαια μετά από λίγο αφού ηρέμησε η όλη κατάσταση αρχίσαμε να κάνουμε απογραφή και καταγραφή των ζημιών και των προβλημάτων που υπήρξαν. Στο επίπεδο του Δήμου Μουζακίου έχουμε σε αρκετά σπίτια, κυρίως στη Δρακότρυπα, που έχουν ρωγμές παλιά σπίτια και γυαλοπίνα και σπασμένους. Στα υπόλοιπα χωριά δεν μας έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια ή άλλα προβλήματα. Είχαμε κατολισθήσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Τρικάλων στα όρια Τρικάλων και Καρδίτσας, περίπου στο νεοχώρι της λίμνης Πλαστήρα. Ο σεισμός εκτός από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα έγινε αισθητός σε Κατερίνη, Βόλο, Λάρισα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Γρεβενά, Βέρη, Αλαμία, Γιάννενα, Άρτα, Αγρίνη, Ναύπακτο και Κεφαλονιά. 5,2, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος σεισμός. Ίσως υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με τις παλιές κατοικίες που είναι στα χωριά των Αγράφων. Εκεί επίσης, εκείνο το οποίο μπορεί να υπάρχει, είναι να έχουμε κάποιες κατολισθήσεις, τις ίδιες εξελισσόμενες κατολισθήσεις που είναι στα χωριά Πιαγία, Δρακότρυπα κτλ. Και οι οποίες είχαν αρχίσει να δρομολογούνται από το χειμώνα με τις έντονες βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σε αυτές τις περιοχές να έχουμε κάποιο θέμα. Στην Αιγής περιοχή δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς, δεν έχουμε μεγάλα μεγέθη, γιατί είναι αρκετά νότια και από το μεγάλο ρήγμα του Κωνσταντινιώτικου, το οποίο είναι περίπου στο ύψος της Καλαμπάκας. Συνεπώς δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Πλαστήρα ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Το μεγεθός του υπολογίστηκε από 4,9 έως 5 ρίχτερ. Επίσης, πολλοί κάτοικοι των Τρικάλων και της Καρδίτσας βγήκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους. Μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί κατολισθήσεις σε επαρχιακούς δρόμους. Λαμβάνω εντολή από τον Δήμαρχο να τρέξω σε όλα τα σπίτια και να συνομιλήσω με τους κατοίκους. Και το οποίο έκανα από σπίτι σε σπίτι για να δω κι αν σε μερικά σπίτια είδα ρωγμές. Τα οποία είναι ανοιχτά και σε μερικά έχω κι εγώ κλειδιά και μπήκα κι εγώ μέσα. Τώρα τα περισσότερα είναι κλειστά. Ρωγμές σε κατοικίες, κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων στο οδόστρωμα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα ανεπίσημα κυρίως στον Δήμο Αργυθέας. Πολλά καταστήματα που ήταν ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή είδαν τα προϊόντα τους να πέφτουν από τα ράφια. Ξεκίνησε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία της κορυφαίας φωνής της σόου Λαρίθα Φράγκλιν στο ναό της Μεγαλόχαρης στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Είναι οι εικόνες που παρακολουθούμε. Η σωρός της Μεγάλης Δίβας, η οποία και έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, είναι τοποθετημένη σε ολόχρυσο φέρετρο 24 καρατίων.
Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Bill Clinton, που παρακολουθούμε τώρα στα πλάνα μας. Ο Αφροαμερικανός τραγουδιστής Smokey Robinson, οι ακτιβιστές Jesse Jackson και Al Sharpton, μεταξύ άλλων, αναμένεται να πάρουν το λόγο στην κηδεία της Franklin, η οποία θα αναγνωριστεί ως ένα σύμβολο της χώρας. Η εκδήλωση, την οποία θα παρακολουθήσουν μόνο όσοι έχουν λάβει πρόσκληση, θα διαρκέσει 6 ολόκληρες ώρες και θα υπάρξει μουσικό αφιέρωμα στην εκλιπούσα από τον Stevie Wonder, την Ariana Grande, την Chaga Khan. Έξω από το ναό έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή ουρές χιλιομέτρων από τους εκατοντάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας, οι οποίοι και έσπευσαν να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής στην αγαπημένη τους καλλιτέχνηδα. Παρά το γεγονός ότι η οικογένειά της επιθυμούσε αρχικώς μια τελετή σε στενότερο κύκλο, υπήρξε πρόβλεψη τελικά για τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της κηδείας από όλα τα κορυφαία μέσα της χώρας. Παράλληλα, περιμετρικά και στο εσωτερικό της εκκλησίας έχουν τοποθετηθεί ροζ τριαντάφυλλα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα νέα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.